Βασιλιά στο φάουλ. Ο Λισαντέμπε στην περιοχή. Πέρασε η μπαλά. Σούτ από μακριά, καλό γκολ. Και τώρα η μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης. Η τελική μάχη του Παναθηναϊκού για την πρόκληση στην προημιτελική φάση του Champions League. Παναθηναϊκός Ρεάλ, Τετάρτη, 10 παρατέταρτο το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο, ούτε ποιο παιχνίδι υπάρχει μετά τη Ρεάλ. Δεν ξέρουμε ποιον παίζουμε. Μόνο Ρεάλ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Να πω στον Παναθηναϊκό καλή επιτυχία την Τετάρτη από τα βάθη της ψυχής μου. Το χρειάζεται και ο ίδιος και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι μας το χρειαζόμαστε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ έχω μόνο φίλους. Άλλωστε, εγώ πέρασα πάρα πολύ καλές στιγμές στον Παναθηναϊκό. Τα έχω πει επανειλημμένος. Πριν την έναρξη του αγώνα, ο Αλφασπόρτ 89,2 έκανε αισθητή την παρουσία του έξω από το γήπεδο. Αφού οι ακροατές, βρίσκοντας τον ρεπόρτερ του σταθμού, κέρδιζαν ένα εισιτήριο. Νίκη ή ισοπαλία ίσον πρόκληση. Στα λόγια των παικτών του ΠΑΟ αποτυπώνεται πιστά η εικόνα της μάχης της Τετάρτης. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο. Σίγουρα ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι που ξέρουμε τι παιχνίδι είναι για όλους μας. Περάσουμε στους 8 για πρώτη φορά, είναι κάτι πολύ καλό. I hope that we will ready to make this game and maybe also win Real, not just to play for one point. But not with a lot risk. Και οι επώνυμοι, οι δήμονες Παναθηναϊκοί δίνουν το δικό του στίγμα για το μεθαυριανό κρίσιμο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν δεν κερδίσουμε τη Ρεάλ, το Χ θα το φέρουμε. Εγώ πιστεύω όμως ότι θα την κερδίσουμε τη Ρεάλ. Η λευκή ομάδα των πολλών και μεγάλων τίτλων φτάνει αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα και στις 7 το απόγευμα θα προπονηθεί στη Λεωφόρο. Ο Κωνσταντίνο και ο Γιάννη θα τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους για το μεγάλο αγώνα με τη Ρεάλ στη Λεωφόρο. Ο Δημήτρης Πουλιάς είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σοφία. Κάποιοι λένε ότι το να παίζει μια ομάδα σε μικρό γήπεδο δεν είναι και τόσο κακό τελικά. Παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Έχει εκμεταλλευτεί άριστα τη Λεωφόρο, την πίεση του κόσμου, το μικρό γήπεδο και παίρνει πολλά μάτς τα οποία ίσως δεν τα είχε πάρει στη Λεωφόρο. Τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τώρα το κρίσιμο τεστ είναι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν θα επηρεαστεί και η Ρεάλ από τη Λεωφόρο. Να έρχομαι Τετάρτη. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Ford και της Mastercard, χορηγών του UEFA Champions League. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη ώρα για τον Παναθηναϊκό πλησιάζει. Αύριο στις 10 παρατέταρτο υποδέχεται στη Λεωφόρο τη μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο ένα χρυσό βαθμό για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους 8 του Champions League. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολλές εκπλήξεις. Πρώτα όμως να πάμε στη Λεωφόρο και το Μένιο Σακελαρόπουλο, καθώς αυτή την ώρα προπονείται ο Παναθηναϊκός, ενώ πριν από λίγο έφτασε και η Ρεάλ. Μένιο, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα σας λοιπόν από την Λεωφόρο. 20 Μαρτίου, μια ιστορική μέρα, ή τουλάχιστον έτσι τι θέλουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, καθώς με έναν βαθμό, όπως είπατε και στον πρόλογο, με έναν βαθμό λοιπόν ο Παναθηναϊκός περνά στους 8 του Champions League στα προημιτελικά. Και από εκεί πέρα βεβαίως έχει ο Θεός εκείνο που προέχει πρώτα απ' όλα. Ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα Μένιο από την προπόνηση. Βλέπετε πλάνα την προπόνηση Γιάννη που ξεκίνησε πριν από 4 περίπου λεπτά. Οι πράσινοι ήρθαν στον αγωνιστικό χώρο. Τα προβλήματα είναι γνωστά και δεδομένα. Δεν παίζει ο Άγγελος Βασινάς που είναι τιμωρημένος, όπως επίσης και ο Σωτήρης Κυριάκος. Αντίθετα, επανέρχεται ο Γιάννη Μικάλης, ένα πίσω εξέτησε την ποινή του. Ενώ από εκεί πέρα δεν βλέπω Γιάννη Λεωνίδα Βόκολο, καθώς. Βεβαίως δεν έχει πρόβλημα, έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, αλλά κατά τα φαινόμενα ο Σέρτζιο Μαρκαριάν δεν θα το ξεκινήσει. Θα βάλει μάλλον τον Χέριξε με τον Κούμα στο κέντρο της άμυνας και από εκεί πέρα στην μεσαία γραμμή θα παίξει ο Λιμπερόπουλος με τον Καραγκούνη, τον Γκαλέτο και τον Μικάλισεν και βλέπω επιθετικό δίδυμο τον Ολιζαντέμπε με τον Βλάοβιτς. Αυτά είναι τα πλάνα, τα σχέδια ή τουλάχιστον οι σκέψεις του προπονητή του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Μένιο. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο δύσκολη η θέση του Σέρτζιο Μαρκαριάν, γιατί με τις αλλαγές που θα έχει στη σύνδεσή της η Ρεάλ δεν ξέρει και αυτός τι να περιμένει. Είναι δύσκολο ως προς την αντικατασκοπία, θέλεις να πεις. Ακριβώς. Ασφαλώς είναι δύσκολο, διότι όπως είναι γνωστό από χτες ήδη, τα μεγάλα αστέρια της Ρεάλ έμειναν στην Μαδρίτη. Ουσιαστικά όλη η βασική της δεκάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτοί που ήρθαν λοιπόν, κάποιοι από αυτούς μάλλον είναι εντελώς άγνωστοι, προέρχονται από τα τσικώδη. Ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα και από την άφιξη των Μαδριλένων πριν από λίγη ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Περίπου στις 2.30 το μεσημέρι, θα ήταν Γιάννη.
με τον προπονητή να δίνει ευκαιρία, να θέλει να δώσει ευκαιρία στους, σε κάποιους άσημους νεαρούς. Όπως μας είπε ο Ρόμπερτ Γιάρνη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη Ρεάλ, καθώς έχει φορέσει τη φανέλα της, έχει επαφές με Ισπανούς και ασφαλώς γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή η επιλογή του προπονητή της Ρεάλ, δίκοπο μαχαίρι για τον Παναθηναϊκό, καθώς αυτοί οι νεαροί θέλουν να δείξουν τον προπονητή της, τον Βιθέντε Ντελμπόσκε, ότι αξίζουν, ότι έχουν δυνατότητες και ότι μπορούν να σταδιοδρομήσουν στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτά τα πράγματα κάνουν την αναμέτρηση, Γιάννη, δίκοπο μαχαίρι, επαναλαμβάνω, για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρέπει να, ούτως ή άλλως, να παίξει το καλύτερο, να δείξει το καλύτερο εαυτό του για να πάρει τον χρυσό βαθμό που του χρειάζεται. Μένιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας. Ένας από τους άσους του Παναθηναϊκού, ο διεθνής Κροάτης Ρόμπερτ Γιάρνη, ξέρει πολύ καλά τα μυστικά της Ρεάλ, καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής της. Ο Γιάρνης συγκλώνησε στον προηγούμενο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πόρτο, όταν συγκρούστηκε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο, με αποτέλεσμα και οι δύο να αποχωρήσουν εμόφυρτοι. Ο Γιάρνη μίλησε στον Μένιο Σακελαρόπλο και για τη σύγκρουση αυτή, αλλά και για την αυριανή σύγκρουση του Παναθηναϊκού, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η Ρεάλ δεν πρόκειται να βγει ζωντανή από τη λεωφόρο. Το γέλιο είναι καλό, αλλά καμιά φορά παγώνει. Η φοδρή σύγκρουση του Ρόμπερτ Γιάρνη με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου στον Τασάντας πάγωσε το αίμα πολλών. Κυρίως όμως έβγαλε πολύ αίμα. Με παράσημα στο κεφάλι, ο σημαδεμένος Γιάρνη μπορεί και χαμογελά. Ποιος πέρασε με κόκκινο φανάρι? Τέσκο ρέτσι. Νίσαν βίντεο σε έναν φορνιάνιο. Στο point system είναι πια φορτωμένος. 3 points. Βράτλες μου σε σέν που ένα. Όνιμο 4 για 3. Βεβαίως τώρα γελάμε, αλλά όταν έδειξε η τηλεόραση από κοντά το περιστατικό, το αίμα έτρεχε σαν βρύση. Παντά, я сам се исто изненадио, било је доста крви, али овај на срећу овога није било овај ништа страшно. Тог тренутка ми је било поздело, након 5 минута ми је поздело и морао сам напустити игру. Κάποια στιγμή ξαναμπήκε στο παιχνίδι και έδειχνε, όταν πέσαμε μετά λίγα λεπτά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ζαλιζόσουνα, ούτε το όνομά σου δεν θυμόσουνα. Pa bilo mi je loše zato što mi se počelo se sve vrtiti oko mene i bilo mi je muštine, počelo mi se i povraćati. To ti možemo da nam masu? Ja. Ne znam, ali samo znam da da jednostavno, kako bi rekao, sve je bježalo, sve se vrtilo oko mene i ja mislim da možda minut čak nisam ni bio svjestan gdje sam bio. Fasi pa sakrivo se gineš, tam je bala prosta su i efiges malo je navali gol. Pa, bila to jedna duga lopta od Karagunisa i bio sam u puno i boljoj poziciji nego što je bio Mihajlis, jer on je u biti bježao od gola, a ja sam išao prema golu. I da nije došlo do sudara, vjerovatno bih puno bolje ušto po loptu i išao bih direktno u gol i ko zna šta bi se dogodilo. Afu lipon de don dagose poli o Drakos, o Robert Gjarni, perimeni to megalo pehnidi me ti Vasilisa Real, tin omada me din opia ehi zisi megale stigmes. Ora 0, erhete i Real sin Athina. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι του Champions League για τον Παναθηναϊκό. Πα, dobro, pa ne bih rekao da je baš tako kritičan trenutak, jer ipak nogomet je samo igra, nogomet je zabava, neki je gledaju i drugačije. Što se tiče molitbe, pretpostavljam da će Real Madrid doći igrati sa ekipom kojom igrao protiv Porta i protiv Sparte sad. Međutim, vidjeli smo i sami da je to jedna vrlo dobra ekipa. Mi ćemo pokušati, ja mislim da imamo moći i snage da tu ne samo da ostanemo nerešeni, nego i da dobijemo tu utakmicu. Idemo plano po to mač, po palja mač tis Real. Panegirize sa Kaljame to Roberto Carlos, Carlos Pehtes. Ant se leves prostasto tora, da sad se leves pedja, esi se kete perasi na perasu me timis. Ja mislim da to je jako teško napraviti. I ja mislim da čak i ne bi bilo u redu sa moje strane da ja njih to zamolim. Jedino što mogu reći, možda bi čak bilo bolje da igra ona njihova prva ekipa, jer vjerujem da bi ušli puno laganije nego što će ući ova, ajmo reći, takozvana njihova druga ekipa, jer oni će puno više grist da bi se dokazali. Ola kala, ala prosohi sta fanarja. Ke pidi to krano sa pagorevete se podosfero, ena kapelo ja tomati. Ke kalo voli.
Ας θυμηθούμε τώρα πόσο ο Παναθηναϊκός έφτασε να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πρόκρισή του στις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League. Ο λόγος στον Αντώνη Κατσαρό. And the Oscar goes to... Στην πορεία του Παναθηναϊκού στο Champions League. Και αυτό το Oscar δεν είναι τιμητικό, αλλά επιβραβεύει το πείσμα και την ευρωπαϊκή νοοτροπία των Πρασίνων, που, όπως λέει και ο Γιώργος Καρακούνης κάθε φορά φέτος... Άμα δεν έχει τύχη και σε αυτά τα παιχνίδια, δεν γίνεται. Αλλά την τύχη πρέπει να την προκαλείς εσύ. Η τύχη βοηθάει και τους δυνατούς, έλεγα. Οσκαρ είναι πολλά. Των φιλάθλων. Των παικτών. Των προπονητών. Της διοίκησης. Και ανήκουν σε όλους, γιατί ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά από την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν και ξεκίνησε στη δεύτερη φάση των ομίλων με εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Πόρτο. Ο προβληματισμός ήταν έντονος, αφού θα ακολουθούσε η επίσκεψη στη Μαδρίτη, στον Μπερναμπέου, στο σπίτι της Ρεάλ. Οι πράσινοι δέχθηκαν 3 γκολ από τον Ελιέρα στο πρώτο ημίχρονο μετά την εκπληκτική παλιά του Ζιντάν και 2 από τον Ραούλ στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντως είχαν ευκαιρίες για να πετύχουν τον γκολ της τιμής. Αλλά πέρασε ο Λιζαντέμπε που κινείται, περνάει, σουτάρει και η μπάλα φεύγει δίπλα από το δοκάρι του Κασίλιας κόρνερ. Το επόμενο αγωνιστικό βράδυ στην Πράγα με την Σπάρτα ήταν το καθοριστικότερο. Ο τρόπος κατεβάζει, βγάζει μια πολύ ωραία παλιά για τον Καραγκούνι, είναι σε θέση βολή στο σουτ, η μπάλα περνάει τον Τσέφ και είναι γκολ. Εκεί θα πάρει ο Κωνσταντίνου, θα προσπαθήσει να μπει, η ευκαιρία του Κωνσταντίνου και το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Εκεί λοιπόν ο Παναθηναϊκός νίκησε και μπήκε για τα καλά στη μάχη της πρόκρισης. Ο αγώνας της Λεωφόρου έφερε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί των Τσέχων και άνοιξε περισσότερο την όρεξη των Πρασίνων. Ο Μικάλισεν που κάνει την παλιά για τον Κωνσταντίνο είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία εδώ και πάλι για τον Παναθηναϊκό το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ο Μιχάλης Κωνσταντίνου που ως συνήθως απέφυγε να μιλήσει για τον εαυτό του. Η μηχανή του γκολ Μιχάλης Κωνσταντίνου πήρε μπροστά. Δεν έχει σημασία για μένα. Σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα, το έχω πει αρκετές φορές. Παίξαμε όλα τα παιδιά πάρα πολύ καλά σήμερα και πιστεύω ήταν μια δίκαιη νίκη. Και γι' αυτό ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήταν ο 12ος παίκτης σήμερα και μας βοήθησε πάρα πολύ. Η τελευταία επίσκεψη στην Πορτογαλία όμως δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα κόντρα στην Πόρτο. Το εκπληκτικό πρωτογκόλ μετά τον φοβερό συνδυασμό των Πορτογάλων με εκτελεστή τον Ντέκο και το offside δεύτερο από τον Πένα υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό σε ήττα. Παρά τον γκολ που πέτυχε ο Κόλκα. Ο Βλάουβιτς θα μπορούσε να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση λίγο πριν το τέλος, αλλά ο Πάολος Σάντος γλίτωσε την ισοφάριση, στέλνοντας την μπάλα με την παλάμη στο δοκάρι. Και τώρα η Ρεάλ, η βασίλισσα της Ευρώπης στη Λεωφόρο. Η ισοπαλία αρκεί στο Παναθηναϊκό, που για την ώρα έχει μετατρέψει το γήπεδό του σε απόρθετο κάστρο. Ας δώσουμε τώρα το λόγο σε γνωστούς δημοσιογράφους, οπαδούς και μη του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μιλούν για τη μάχη της ελληνικής ομάδας να προκριθεί στους 8 του Champions League. Αρχίζει το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου με έναν διάλογο έκπληξη της Μαρίας Μπακοδήμου και του Φώτη Σεργουλόπουλου με τον Στέλιο Διονυσίου. Τον χρυσό βαθμό για να σιγουρέψει την πρόκριση στον επόμενο γύρο αναζητά ο Παναθηναϊκός στον κρίσιμο αγώνα με τη Ρεάλ. Ο Στέλιος Διονυσίου, γνωστός για τα φιλοπαναθηναϊκά του αισθήματα, προσπαθεί να μεταδώσει τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις, αλλά και την αισιοδοξία του, σε ένα δημοφιλές τηλεοπτικό ζευγάρι. Τη Μαρία Μπακοδήμου και το Φώτη Σεργουλόπουλο. Ρεάλ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Ρεάλ Μαντρίτη. Α, δεν είναι Ιταλική, Ρεάλ. Είσαι τρελή, κοριτσάκι μου. Ισπανική.
Δεν ξέρει, παιδιά, έτσι και μιλάει για ποδόσφαιρο κάποιος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εντάξει, δεν έχει σημασία, είμαι Ολυμπιακός όμως. Έτσι. Αλλά φαντάσου. Είναι αγώνας ζωής και θανάτου. Αλήθεια, ναι. Πρέπει να κερδίσετε. Όχι απαραίτητα, και με ισοπαλία είμαστε. Δηλαδή, η ισοπαλία θέλουμε ή νίκη. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε ήττα. Καλά, την ήττα δεν τη θέλουμε και ποτέ. Και ήττα σε συνδυασμό με το άλλο αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Ποιανού. Παίζει η Σπάρτα Πράγα Πόρτο. Δεν πρέπει σε καμία. Υπάρχει ομάδα στην Πράγα που τη λένε Σπάρτα. Που σε συνδυασμό, αν δεν κερδίσει η Πόρτο. Θε να με μάθει ποδοσφαιρικά. Τι θε να μάθει. Τι είναι αυτό, πέναλτι. Επειδή ο αγώνα είναι σημαντικό, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί αν. Άμα κερδίσετε, τι θα κάνετε. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση στι 8 καλύτερε ομάδε τη Ευρώπη. Αξίζει τον κόπο. Δεν είστε στι 8 καλύτερε τη Ευρώπη. Ευχέ για πρόκριση του Παναθηναϊκού στου 8 κάνουν γνωστοί φιλάθλοι που υποστηρίζουν όμω άλλε ομάδε. Όπω ο Τέρεν Κουικ, που δεν κρύβει τη συμπάθειά του για τον έτερο μεγάλο του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει την δυνατότητα αύριο όχι απλώς να πάρει τον ένα βαθμό, αλλά και να κερδίσει τη Ρεάλ. Δεν το λέω γι' αυτό γιατί η Ρεάλ θα έρθει με τη μισή ομάδα ή θα παίξει με μισή ομάδα, γιατί και μισή ομάδα πήγε στο Πόρτο και κέρδισε εκτός έδρας. Είναι η ψυχολογία των παικτών. Και είναι και, και η δύναμη την οποία τα ψυχικά αποθέματα που τα έχουν σε επίπεδο Ευρώπης, κάτι που δεν το έχουμε δει σε επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τη Ρεάλ θα μπορούσε να την είχε πατήσει και ο Ολυμπιακός εδώ, αν δεν υπήρχε εκείνη η περίφημη διαιτησία η οποία του χάρισε, του στέρισε του Ολυμπιακού την δυνατότητα πρόκρισης. Συνεπώς, ως Έλλην, θέλω ο Παναθηναϊκός για λογαριασμό μου να πάρει τη ρεβάνς. Ομοιρικές είναι οι μάχες που δίνουν στα γραφεία του Έθνους δύο πολιτικοί αρθρογράφοι. Ο Ρίκος Μπαρτζινόπουλος, πιστός οπαδός του Τροφιλιού, και ο Νίκος Τσαγκρής, που δεν χάνει αγώνα του Ολυμπιακού. Φαντάσου τη Ρεάλ να χάσει από αύριο, ο φίλος μου ο Νίκος και 2-3 εκατομμύρια γάβροι, πόσοι υπολογίζονται στην Ολυμπιακή, θα θεωρούν την Ρεάλ ένα καφενείο, θα την έχουν διαγράψει από τη χωρία των μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων, όπως είναι η Χέρενφεν, η Λίλ, η Μόλτε, όπως λένε αυτές τις ομάδες, οι οποίες έχει διακριθεί. Ξέρετε, θέλω να πω, γιατί παρακαλάνε όλοι οι Βάζελοι, ας πούμε, να έρθει η Ρεάλ με τα δεύτερα, με τα τρίτα, ξέρω. Τι παρακαλώ, εμείς παρακαλάτε να το κάνει. Κάτι τέτοιο, ναι, μα όλη την εβδομάδα αυτό παρακολουθώ. Όχι, εμείς θέλουμε όλους όπως είναι. Θέλετε τα δεύτερα και τα τρίτα, αλλά και τα δεύτερα και τα τρίτα της Ρεάλ δεν θα είναι καφενείο, το υπόσχομαι αυτό. Ήδη το έχει, ήδη προετοιμάζει το έδαφος. Εδώ βρήκανε την Πόρτο, μια καφετέρια, ας πούμε. Και χάσανε. Το καφετέρια ξέρει το έκανε. Καταλαβαίνω. Το καφετέρια το έκανε επειδή είναι ευρωπαϊκό. Εδώ ο φίλος μου ο Νίκος είναι κλασική περίπτωση Ολυμπιακού. Είναι ο χαρακτηριστικότερος Ολυμπιακός. Αντιευρωπαϊστής ο Δεμπέρνας. Πήγε το εσύ στου 8 και θα χάσει και τη δεύτερη θέση, όχι μόνο το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει, μα όλο ο καβγάς. Τίποτα θα γίνει. Όλο ο καβγάς γίνεται για να πα στη δεύτερη θέση και να μπει στην Ευρώπη. Να παρακαλυφθεί λοιπόν, στην Ευρώπη. Να περάσει και να μην σε καταλάβει κανένα. Ως φίλος σου εύχομαι να μην περάσει. Μήπως καταφέρεις και κερδίσεις τη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ είναι ο Εμίλιος Λιάτσος, που δεν τον φοβίζει το όνομα και το κύρος της Βασίλισσας της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο θα νικήσει τη Ρεάλ. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Έχει αποδείξει από την αρχή της σεζόν και ειδικά στα μάτς του Champions League ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα, μετρημένη ομάδα. Όλη η Ευρώπη υπολογίζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν πιστεύω στην ισοπαλία. Πιστεύω ότι αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός θα είναι νικητής. Όσο κοστίζει ο Ζιντάν, κοστίζει ολόκληρο το ελληνικό πρωτάθλημα, λέει χαριτολογώντας ο Λάμπης Σταγματάρχης, που θα βρίσκεται στις κερκίδες του γηπέδου της Λεωφόρου από πολύ νωρίς. Νομίζω ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να παίξει με πειθαρχία, να παίξει όπως αυτός ξέρει να παίξει, να αποβάλει τον κακό εαυτό. Η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ σημαντική ομάδα, είναι η βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ξέρουν τι παίχτες έχει, πόσους σημαντικούς παίχτες έχει. Όσο κάνει ο Ζιντάν και ο Φίκο, κάνει όλο το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί. Μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Εμείς, ο Παναθηναϊκός, με γνώμονα τον πατριωτισμό, το γνωστό που επιστρατεύει κάθε φορά, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια και νομίζω ότι θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο αρθρογράφος των Νέων, Γιώργος Παπαχρήστος, δηλώνει εντυπωσιασμένος από την μεταστροφή που δείχνει στην απόδοση του Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα. Βλέποντας το υλικό που είχε μαζέψει η ομάδα στις αρχές του χρόνου, δεν πίστευα ποτέ ότι θα έφτανε εκεί που έφτασε. Ήταν μια πορεία η οποία χαρακτηρίστηκε από καλές εμφανίσεις και το λέω αυτό διότι υπάρχει το άσχημο ξεκίνημα που είχε η ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας από τους βετεράνους του αθλητικού ρεπορτάζ, με γνώση και πείρα από τέτοιου είδους συναντήσεις, ο Ανδρέας Μπόμης, δίνει τα προγνωστικά του.
Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει εδώ τη Ρεάλ. Δεν ξέρω τι συνδυασμοί θα γίνουν. Δεν ξέρω αν θα φέρει ισοπαλία ή αν θα χάσει και παράλληλα θα χάσουν και οι άλλοι οι αντίπαλοι, δηλαδή η Πόρτο στην Σπάρτα. Το γεγονός είναι ότι κάτι μέσα μου λέει ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα φόντα μέσα στη Λεωφόρο να την κερδίσει και τη Ρεάλ. Γιατί όχι. 11 αυτοί, 11 και εμείς. Έτσι δεν έλεγε ο Πούσκας. Ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει χαρακτήρα, τονίζει ο δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας Νίκος Ασημακόπουλος. Εκεί είναι λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο, αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει χαρακτήρα σε αυτό το παιχνίδι την ώρα που θα έχει αντίπαλό του τους όποιους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης και να μην ακούει, να μην στείνει αυτή για το τι γίνεται στην Σπάρτα Πράγας. Να θυμηθούμε τώρα τις καλύτερες στιγμές από τον δραματικό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πόρτο που έγινε πριν από μία εβδομάδα στην Πορτογαλία. Στην περιγραφή είναι ο Αντώνης Κατσαρός. Κλέιτον που κάνει τη σέντρα εδώ, χρειάζεται προσοχή, είναι ο Καπούσο δεξιά. Στην καλή του θέση πέφτει ο Νικοπολίδης. Η μπάλα είναι στα δίχτυα από τον Ντέκο, όμως η Πόρτο ανοίγει το σκορ λοιπόν στο 11. Ο Βραζιλιάνος ο Ντέκο που δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του σε αυτή τη σέντρα που έγινε στην περιοχή. Το γύρισμα του Καπούσο από τα δεξιά, ο Ντέκο έπιασε το σούτ την κίνηση, δείτε ξανά πώς. Ο Κλέιτον που κάνει τη σέντρα, ο Καπούσο με μία γυρίζει τον Ντέκο και αυτός με μία σουτάρει. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Νικοπολίδη να αντιδράσει εκεί. Ο Μπασινάς λοιπόν έχει την ευκαιρία εδώ να εκτελέσει πολύ ωραία κόρνερ. Βγάζει ο Πάολο Σάντος το φάουλ του Μπασινά. Εδώ συγκρούστηκε ο Κωνσταντίνου με τον Γιάννη. Ακριβώς, Αντώνη, δεν υπάρχει χτύπημα αντιπάλου. Είναι η φάση, δεν υπάρχει χτύπημα αντιπάλου. Ο Γιάννη προσπαθώντας να προλάβει. Συγκρούστηκε με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι στο έδαφος. Διανύουμε το τέταρτο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων. Ο Καραγκούνης εκτέλεσε. Ο Πάολο Σάντος βγαίνει. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό εδώ να ισοφαρίσει. Η μπάλα είναι έξω, σφυρίζει και δεν αφήνει το κόρνερ ο Λούμπος Μίτσελ. Ντέκο που πάρα πολύ ευνοϊκή θέση και από πολύ κοντά σούταρε και φτώχισε. Δεν υπάρχει ψάρι εδώ, λέει ο βοηθός. Και ο Καπούσο που μπαίνει στην περιοχή έρχεται το χέρι να ξεπιωπίζω. Ο Πένα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 2-0 στην αντεπίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι 2 γκολ πίσω στο 54. Εδώ ξανά. Κοιτάξτε ότι φεύγει ακάλυπτος εκεί ο Καπούσο, γυρίζει για τον Πένα. Ο Λισαντέπεδο προσπαθεί να μπει στην περιοχή, τα καταφέρνει, βγαίνει από άλλο Σάντος, γυρίζει, κόρνερ. Ο Μπασινά στο φάουλ, ο Λισαντέπε στην περιοχή, πέρασε η μπάλα. Σούτ από μακριά, καλό γκολ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 2-1 με τον Κόλκα, με το εξαιρετικά εφήβολο σούτ που έπιασε στην κίνηση. Να λοιπόν στο 65. Ο Κόλκα λοιπόν από αυτή την πάσα του Ολισαντέμπε πιάνει το σούτ στην κίνηση. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο παιχνίδι, λέει είμαι εδώ και μπορώ να διεκδικήσω αυτό που ζητάω από το ξεκίνημά του, δηλαδή την ισοπαλία τουλάχιστον. Για τον Βλάοβιτς προσπαθεί, κρατάει, επιμένει πολύ ωραία πάσα για τον Ολισαντέμπε. Για να δούμε εδώ. Είναι όλη η άμυνα μπροστά, πιο κοντά. Ο Λισαντέμπε κλείνεται στην περιοχή, περνάει πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι το 2-2. Λιμπερόπουλος λέει ότι βρήκε χέρι του αμυνόμενου της Πόρτο. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκόραν Βλάοβιτς στην εκτέλεση του. Δυνατά, καλό δοκάρι. Πολύ κοντά στο 2-2. Παναθηναϊκός στο 82. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Ρεάλ, μπορεί να έρχεται χωρίς αρκετούς βασικούς παίκτες της, καθώς έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Ωστόσο, παραμένει η βασίλισσα της Ευρώπης. Είναι ενδεικτική η άνεση με την οποία νίκησε και στους 5 αγώνες αυτής της φάσης. Κάτι που έχει πετύχει μόνο η ομάδα της Μαδρίτης. Ο λόγος στο Δήμο Μπουλούκο. Οι περισσότεροι θεωρούν τη Ρεάλ ως το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League. Και δεν φαίνεται να έχουν άδικο. Ο ερχομός του Ζιντάν το καλοκαίρι ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο την έτσι κι αλλιώς πανίσχυρη βασίλισσα. Και μπορεί πριν λίγες ημέρες να έχασε τον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας με 2-1 από τον Ντεπορτίβο μέσα στον Ντιάγκο Μπερναμπέου, στο Champions League όμως φαντάζει ανίκητη. Τελείωσε την πρώτη φάση των ομίλων με συγκομιδή 13 βαθμών και μόνο μία ήττα στον ενεργητικό της στην τελευταία αγωνιστική από την Λοκομοτίβ στη Μόσχα. Σε έναν αγώνα όμως που άφησε τα μεγάλα αστέρια της στη Μαδρίτη και αγωνίστηκε με αναπληρωματικούς. Στη δεύτερη φάση των ομίλων η αρχή έγινε στην Πράγα. Η Ρεάλ νίξε 3-2, αλλά η Σπάρτα νιώθει αδικημένη, αφού η εμφάνισή της ήταν κάτι παραπάνω από καλή. Ήταν τώρα στο σουτ, γκολ για την Ισπανία, για την Ρεάλ Μαδρίτη. Τρομερό γκολ από τον Τζινετή Ζιντάν, ο οποίος βέβαια βοηθήθηκε, είχε την τύχη μαζί του. Έρχεται να μπει στη φάση ο Χάρτιγκ, Μίχαλικ το σουτ, γκολ 1-1 για την Σπάρτα Πράγα.
Ωραία το 1-2 Σαλγάδος στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Εκπληκτικό γκολ. Φοβερό γκολ και πάλι από τον Μοριέντες. Εκπληκτική κίνηση. Το δυνατό πλάγιο. Πήρε την κεφαλιά ο Κίντσου. Το σούτερ. Κόντρα γκολ από την Σπάρτα. Από τον Σιόνκο. Απίστευτο. Στη δεύτερη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πήγε με φιλοδοξία στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Αλλά η ισπανική ομάδα δεν τον άφησε να αμφισβητήσει την αυτοτερότητά της. Και το 3-0 ήρθε μάλλον φυσιολογικά. Μπαλιά του Ζιντάν που ψάχνει και είναι πολύ καλή. Ανταπλά για τον Ελγκέρα το σουτ και το γκολ της Ρεάλ από τον Ιβάν Ελγκέρα. Απόκρουση παρά την απόκρουση το 3-0 όμως είναι γεγονός από τον Ραούλ. Αντιθέτως, 19 Φεβρουαρίου η Ρεάλ στο γήπεδο της κόντρα στην Πόρτο έδειξε αδύνατα σημεία. Ευτυχώς που υπήρχε ο αναπληρωματικός εκείνο το βράδυ Σολάρι και με τον γκολ του 7 λεπτά πριν τη λήξη έφτασε η Ρεάλ στη νίκη. Μακριά για σουτ μπροστά με τον Ντέκο Σολάρι, τελικά αποφασίζει να κάνει το σουτ. Γκολ η μπάλα στα δίχτυα και να λοιπόν ο Αργεντίνος η αλλαγή του Ντελ Μπόσκε γίνεται ο ήρωας της βραδιάς. 8 μέρες αργότερα η Πόρτο στον Τασάντας είχαν τις ευκαιρίες τη μία μετά την άλλη και η Ρεάλ έβαζε τα γκολ. Μία νίκη που αποκτά μεγαλύτερη σημασία αφού επιτεύχθηκε με τους αναπληρωματικούς. Οι Ζιντάν, Φίγκο, Γέρεμι και Ρομπέρτο Κάλλος δεν ταξίδεψαν στην Πορτογαλία. Πάβο με τον, με τον Μινάν Μπρεσι Ρεάλ, μια κεφαλιά και έχουμε το 1-0 για την Ρεάλ. Η σέντρα, η κεφαλιά και τον γκολ από τον Σολάρι. Παραλίγο να έχουμε το 2-0, ο Μπαΐα δεν μπόρεσε και να το 2-0 για τη Ρεάλ. Απίστευτη εξέλιξη από τον Ελγκέρα. Καπούσο θα γίνει μια σέντρα από κοντά, το 1-2. Να μια καλή εξέλιξη, ο Καπούσο είναι ο σκόρερ. Μια αποτέλεση για τη Ρεάλ και στο γήπεδό της με τη Σπάρτα Πράγας. Η αναπληρωματική της, που θα ήταν βασική σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, φιλοδόρησαν με 3 γκολ στους Τσέχους. Η Σπάλτα άντεξε μία ώρα μέχρι να ανοίξει το σκορ ο Σολάρι. Το 2-0 έκανε ο Γκούτι στο 63ο λεπτό και ο τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Σάβιο στο 71. Η Ρεάλ λοιπόν σε 5 αγώνες έχει 5 νίκες. Κάτι που δεν έχει πετύχει φέτος στη δεύτερη φάση των ομίλων του Champions League καμία άλλη ομάδα. Ευχιόνος στον Παναθηναϊκό είναι να μην διατηρήσει το απόλυτο και το βράδυ της Τετάρτης στη Λεωφόρο. Με κομμένη την ανάσα, η ποδοσφαιρική Ευρώπη περιμένει τους αγώνες όλων των ομίλων, τους οποίους θα παρακολουθήσετε από το Μέγκα. Εμείς να ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο, να δούμε την βαθμολογία αλλά και τα παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο, λοιπόν, Manchester United 9, Bayern Μονάχου 9, Boavista 5 και Nant 2. Παίζεται η πρωτιά εδώ, λοιπόν. Να δούμε τα δύο παιχνίδια, Boavista Manchester United και Bayern Μονάχου Nant. Να περάσουμε λοιπόν και στον δεύτερο όμιλο. Εδώ όλες, η πρόκριση είναι ανοιχτή για όλες τις ομάδες. Η Ρώμα έχει 7 βαθμούς, η Μπαρτσελώνα 6, η Γαλατασαράι 5 και η Λίβερπουλ 4. Μεγάλες μάχες στο Άνφιλντ, Λίβερπουλ Ρώμα και στην Κωνσταντινούπολη Γαλατασαράι Μπαρτσελώνα. Γαλατασαράι Μπαρτσελώνα ζωντανά από το Μέγκα απόψε το βράδυ. Στον τέταρτο όμιλο βλέπουμε τη Λακορούνια με 10 βαθμούς, την Άρσεναλ με 7, τη Λεβερκούζεν με 7 και τη Γιουβέντους με 4 βαθμούς. Να δούμε και τα παιχνίδια της Τετάρτης, Juventus Arsenal και La Coruña Bayer Leverkusen. Να περάσουμε όμως τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, η Super Bowl τελείωσε, όμως η μαγεία του Champions League συνεχίζεται το βράδυ. Στις 10 παρατέταρτο το Μέγκα θα μεταδώσει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον αγώνα Γαλατασαράι Μπαρτσελώνα σε περιγραφή του Αλέξη Σπυρόπουλου. Και αμέσως μετά στην εκπομπή Super Bowl θα δείτε εκτεταμένα στιγμιότυπα από το μεγάλο παιχνίδι Liverpool Roma σε περιγραφή του Περικλή Στέλλα. Καλεσμένος του Παύλου Παπαδημητρίου, ο Νίκος Καρούλια. Καλό σας απόγευμα. Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τον χρυσό βαθμό που θα του δώσει την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League αναζητά ο Παναθηναϊκός στον μεγάλο απόψινό αγώνα με τη Ρεάλ που θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί απευθείας από το Μέγκα. Την ίδια ώρα στην Πράγα η Σπάρτα υποδέχεται την Πόρτο και οι πράσινοι ελπίζουν ότι οι Τσέχοι θα νικήσουν ή θα φέρουν ισοπαλία, γεγονός που θα τους δώσει την πρόκριση. Λίγη συζήτηση στη σκιά του Ιερού Βράχου σήμερα το πρωί, φωτογραφίες κατά την Ακρόπολη και αναμονή. Μόνο που η μεγάλη Ρεάλ, παρά τις απουσίες των βασικών της, ποτέ δεν πηγαίνει βόλτες στα γήπεδα. Το ρώτησε η Εύα, η Ισπανίδα Καλονή δημοσιογράφος, και ο Βισέντε Ντελ Μπόσκε σχεδόν θύμωσε. Primer lugar como club no podemos ir a pasearnos a ningún sitio, a ningún campo, y segundo la motivación individual
los que llevan más tiempo y han demostrado suficientemente su categoría y por eso están aquí en el Real Madrid. Y en segundo lugar, aquellos que son más jóvenes, tienen que salir con todo el amor propio y con un gran espíritu para demostrar su potencial, nada más. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την ιστορία του, όπως στις 8 Νοεμβρίου του 2000, τότε που απέκτησε τη Γιουβέντους και πέρασε στους 16. Μόνο που αυτή τη φορά βρίσκεται μια ανάσα από τους 8. Ιστορία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως στόχος είναι να περνάμε. Ιστορία είναι αν Παναθηναϊκός περνάει. Αυτό είναι ιστορία. Με τι αποτελέσμα δεν ξέρω. Αν περνάμε, αν χάνουμε, και μπορεί να περνάμε, δεν είναι καλό για μας. Αλλά η ιστορία θα λέει που ο Παναθηναϊκός είναι στους 8 καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, εντάξει. Εμείς θέλουμε το καλύτερο για τον κόσμο και για μας. Το καλύτερο είναι τη νίκη. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως στόχος είναι για να περνάμε. Με τι αποτελέσμα, αν μπορούμε, με το καλύτερο. Αν δεν μπορούμε, συγγνώμη. Στόχος, ο ένας βαθμός. Αλλά ο Σέρτζιο Μαρκαριάν ξεκαθάρισε. Τα παιδιά είναι μαζί. Ομάδα έχει καλή κατάσταση. Και θα προσπαθήσουμε κάθε αγώνα για την νίκη. Από το στάδιο και τους εκεί ιστορικούς τριάμβους μέχρι τη Λεωφόρο η απόσταση είναι μικρή. Εκείνο που μετράει είναι η ιστορία και όχι ο τόπος. Σήμερα στους 8 του Champions League, ώστε την Παρασκευή να πάει στην κλήρωση της Γενέβης για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στους 8 πια στα προημιτελικά του Champions League. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν πόντο. Και αυτό για να σιγουρευτεί και να στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στις δικές του δυνάμεις. Υπάρχει βεβαίως και άλλο σενάριο που λέει ότι αν η Πόρτο δεν καταφέρει να νικήσει στην Πράγα την Σπάρτα, ο Παναθηναϊκός περνάει όποιο αποτέλεσμα και να είναι το απόψινό εδώ στην Λεωφόρο. Είδηση τελευταία στιγμή, αναφορικά με την σύνδεση. Ο Σέρτζιο Μαρκαριάν ανακοίνωσε ότι η επιθετικό δίδυμο της ομάδας θα είναι ο Μιχάλης Κωνσταντίνου αντί του Εμμάνουελ Λουζαδίμπε που θα μείνει στον πάγκο και ο Γκόραν Βλάουβιτς. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει με έναν ορθόδοξο τρόπο, δηλαδή με 4 στην άμυνα, 4 στη μεσαία γραμμή και 2 όπως είπαμε στην επίθεση. Να σας πω την 11 Νίκο Γρήγορα Γρήγορα, Νικοπολίδης, Σεϊταρίδης, Φίσας, ο Χέριξεν με τον Κούμα, στο κέντρο ο Γκαλέτο, ο Καραγκούνης, ο Μικάλισεν και ο Λιμπερόπουλος και επιθετικό δίδυμο όπως είπαμε, είδατε τι κάνει η Βιασίνη. Ο Βλάουβιτς και ο Κωνσταντίνου. Ο Βλάουβιτς και ο Κωνσταντίνου βεβαίως όπως είπαμε στην αρχή. Ο κόσμος Νίκο έρχεται σιγά σιγά, είναι γεμάτοι οι γυροδρόμοι, γι' αυτό όσοι θέλουν να έρθουν στο γήπεδο να σπεύσουν τώρα, υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Οι παίκτες της Real μπήκαν πριν από λίγο για αναγνώριση στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αποδοκιμάστηκαν και αυτό είναι σημαντικό. Χειροκροτήθηκαν από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι περιμένουν σήμερα να ζήσουν την δική τους μεγάλη βραδιά, όπως έγινε στις 8 του Νοέμβρη του 2000, όταν ο Παναθηναϊκός νίκησε την Γιουβέντους και προχώρησε στην επόμενη φάση του Champions League. Μένει ο Real για να έχουμε συνείδηση του τι θα δούμε απόψε. Κατεβαίνει με τη δεύτερη ομάδα. Πρέπει όμως να πούμε ότι στη δεύτερη ομάδα υπάρχουν παίκτες που η αξία τους είναι πολλά δισεκατομμύρια. Ναι, μπορεί να έμεινε στην Μαδρίτη ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Φίγκο, ο Ζιντάν, ο Ιέρο και τα άλλα μεγαθύρια της Ρεάλ. Αλλά αυτοί που παίζουν απόψε εδώ στην Λεωφόρο. Πες ένα-δυο ονόματα δυνατά από τη δεύτερη ομάδα για να καταλάβουμε. Παίζει ο Φερνάντο Μοριέντες, ο οποίος βεβαίως είναι πρώτος σκόρερ στην Ισπανία τώρα με 16 γκολ. Παίζει ο Σάβιο και παίζουν παίκτες που θα στέκονταν άνετα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα, ασφαλώς στην αρχική ενδεκάδα. Ο Φλάβιο Κονσεϊσάο. Ο Μοριέντες, όπως είπαμε, με τον Σάβιο θα είναι επιθετικό δίδυμο. Παίκτες οι οποίοι, όπως επαναλαμβάνουμε, έχουν πολύ μεγάλη αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Και παίκτες που φαντάζομαι ότι διψούν για μια καλή εμφάνιση. Έτσι δεν είναι. Έτσι για να φύγουν από τον πάγκο. Έτσι είναι, γιατί πριν από μερικές μέρες, πριν το ταξίδι στην Αθήνα, ο προπονητής της Ρεάλ είπε στους παίκτες ότι θέλει να του αποδείξουν ότι αξίζουν να είναι στη Ρεάλ. Και αυτό ασφαλώς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όλοι θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να είναι ενεργά μέλη της Βασίλισσας και ασφαλώς το απόψινό είναι ευκαιρία για αυτούς. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ή τουλάχιστον θέλει να παίξει χωρίς άγχος και να φτάσει στο σκοπό του με τον ένα βαθμό ή μπορεί και κανέναν ανάλογα με τις εξελίξεις στην Πράγα. Μάνιο, Μένιο, κάτι σου έχει πει ο Γιάρνη πάνω στο θέμα αυτό. Τι σου είπε? Ναι, ο Ρόμπερτ Γιάρνη, ο οποίος έχει παίξει στην Ρεάλ, υπήρξε ένα από τα σπουδαία στελέχη της, ο μάχος με το αριστερό πόδι, όπως τον έλεγαν οι Ισπανοί, είπε ότι οι μεγάλοι παίκτες αυτοί που έμεναν στη Μαδρίτη δεν έχουν κίνδυνα, είναι γνωστή η αξία τους, έχουν κάνει τα συμβολαιά τους και ασφαλώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πιο χαλαρά το παιχνίδι. Επομένως, αυτοί που θα παίξουν είναι σαφώς πιο επικίνδυνοι γιατί έχουν πολλά κίνητρα και θέλουν να δείξουν στον προπονητή τους ότι αξίζουν στον επιθέτη Ντελμπόσκ
και ότι αξίζουν να παίζουν στη Ρεάλ. Άρα λοιπόν πρέπει ο Παναθηναϊκός να δείξει διπλάσια προσοχή από ότι όταν θα έπεσε με τους κανονικούς παίκτες. Μένιο Σακελαρόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Όλοι ευχόμαστε ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση, γιατί είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στο Champions League και όλοι θέλουμε να περάσει στους 8. Να δούμε τώρα τα νέα από τα δύο στρατόπεδα του Παναθηναϊκού και της Ρεάλ μέχρι πριν από λίγη ώρα. Την πρόκριση του στους 8 του Champions League ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του και ο Σέρτζιο Μαρκαριάν θα έχει στη διάθεσή του και τον Μίκελσεν, όχι όμως τους τιμωρημένους Μπασινά και Κυριάκο. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να τελειώσουν το βράδυ οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα βρεθούν την Τετάρτη στο γήπεδο της Λεωφόρου για τον αγώνα με τη Ρεάλ. Οι πράσινοι χρειάζονται ένα βαθμό για να προκριθούν στις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League και η προσπάθειά τους θα στηριχθεί για μία ακόμη φορά από τον κόσμο που σε όλα τα παιχνίδια έδωσε βροντερό παρόν φέτος. Όπως και στο τελευταίο εντός έδρας με τη Σπάρτα Πράγας, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη μετά δύο γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ο Μικάλησεν που κάνει την παιδιά για τον Κωνσταντίνο είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία εδώ και πάλι για τον Παναθηναϊκό το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Ο Σέρτζιο Μαρκαριάν δεν θα έχει στη διάθεσή του για τη μάχη της Τετάρτης τον Μπασινά και τον Κυριάκο που είναι τιμωρημένοι. Αλλά επανέρχεται ο Μικάλησεν. Η Ρεάλ φτάνει αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα μόνο με ένα από τα μεγάλα της ονόματα που έχουν θέση βασικού στην ομάδα. Τον Φερνάντο Μοριέντες. Στη Μαδρίτη έμειναν συνολικά 12 παίχτες, μεταξύ των οποίων είναι η Ζιντάν, Φίγκο, Ραούλ, Ρομπέρτο Κάρλος, Ελγέρα και Ιέρο. Πάντως ο Βιθέντε Ντελμπόσκι θα έχει στη διάθεσή του παίκτες που σε άλλες ομάδες θα είχαν θέση βασικού, όπως ο Σάβιο, ο Μακμάναμαν, ο Σολάρι και ο Φλάβιο Κονσεϊσάο. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει την Τετάρτη με το αυτί στραμμένο και στην Πράγα, όπου η Σπάρτα αντιμετωπίζει την Πόρτο. Εκεί δύο αποτελέσματα εξυπηρετούν το Παναθηναϊκό: η νίκη των Τσέχων και η ισοπαλία. Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί στην προημιτελική φάση του Champions League, ακόμη και αν ιτηθεί στη Λεωφόρο από τη Ρεάλ. Στην περίπτωση όμως που οι Πορτογάλοι φύγουν νικητές από την Πράγα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε. Στην Μαδρίτη, στη Ρεάλ, στο γήπεδο της Λεωφόρου. Στόχος των Πρασίνων είναι η κατάκτηση τουλάχιστον ενός βαθμού για να κερδιθεί το πολύτιμο εισιτήριο για τους 8 του Champions League. Από την αναμέτρηση θα απουσιάσουν από πλευράς Παναθηναϊκού οι τιμωρημένοι Μπασινάς και Κυριάκος, ενώ και η Ρεάλ θα αγωνιστεί χωρίς τους Φίγκο, Ζιντάν και Κάρλος, με πολλούς δηλαδή αναπληρωματικούς. Χωρίς τα μεγάλα της αστέρια έρχεται αυτή την ώρα στην Αθήνα η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού γνωρίζουν καλά ότι το έργο τους θα είναι δύσκολο, ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για το θετικό αποτέλεσμα και την πρόκριση στους 8 του Champions League. Στη Μαδρίτη έμειναν συνολικά 12 παίκτες της Ρεάλ, μεταξύ αυτών η Ζιντάν, Φίγκο, Ραούλ και Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Σέρτζιο Μαρκαριάν από την πλευρά του δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους Μπασινά Κυριάκο, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Λονίδα Βόκολου, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα του Σαββάτου με τον Ηρακλή. Στις 7 το απόγευμα οι παίκτες της Ρεάλ θα έχουν την πρώτη γνωριμία με το γήπεδο της Λεωφόρου, ενώ δύο ώρες νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν το μεγάλο παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο. Ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, το παιχνίδι της Τετάρτης. Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο Ιταλός Ντομένικο Μεσίνα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροπλάνο με την αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βασίλισσα της Ευρώπης στον μεγάλο αγώνα που θα μεταδώσει απευθείας στο Μέγκα. Οι πράσινοι χρειάζονται ένα βαθμό για να προκριθούν στις 8 καλύτερες ομάδες του Champions League. Τους κυρίους που βλέπετε, ξεχάστε τους. Γιατί αυτή η Ρεάλ δεν θα έρθει στην Αθήνα. Θα είναι μια άλλη, διαφορετική, ίσως άγνωστη σε πολλούς, αλλά επίσης επικίνδυνη. Και αυτό ακριβώς επισήμανε μιλώντας στους παίχτες του, τον Σέρτζιο Μαρκαριάν. Είτε με τους πολύ λαμπερούς πάντως, είτε με τους λιγότερο, ο Παναθηναϊκός έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο. Έναν βαθμό που τον οδηγεί αυτόματα στα προημιτελικά του Champions League. Ψυχή, καρδιά και αυτοσυγκέντρωση, ζήτησε ο Μαρκαριάν, ο οποίος είπε: πιστεύω την ομάδα, πιστεύω που έχουμε κατάσταση για να ανακαλυτάμε την αποτελέσμα και θα δούμε, πρέπει να παίξω. Η Βασίλισσα λοιπόν, έστω και χωρίς τη μεγάλη λάμψη της, έχει σφινωθεί στο μυαλό των παιχτών. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο, ούτε πιο παιχνίδι. Σπάρτα στην Πράγα, ακόμα καλύτερα. Γιατί ο Παναθηναϊκός προκρίνεται ακόμα και με ήττα. Αλλά οι πράσινοι ψάχνουν κάτι παραπάνω. Αυτό θα τους φέρει θριαμβευτές στους 8 του Champions League.